Αυτή η ιστορία πρόκειται να σας σοκάρει. Θέλω να προετοιμαστείτε καθώς πρόκειται να πάρει μια μεγάλη τροπή που δεν την περιμένει κανένας. Αυτή η ιστορία επίσης κρύβει ένα μεγάλο μυστικό που δεν έχει αποκαλυφθεί μέχρι και σήμερα. Τα πράγματα που θα αναφέρω σε αυτό το βίντεο μπορούν να φανούν βία σε ορισμένα άτομα, οπότε ευχαίρε του θεατή συνιστάται. Πάμε στο βίντεο. Ο Τζος Πάουελ και η Σούζαν Φόξ παντρεύτηκαν το 2001, σαν ένα νεαρό ερωτευμένο ζευγάρι που ήταν. Μετακόμισαν στο West Valley City και στην πορεία γεννήθηκαν και τα αγόρια τους, ο Τσάρλι και ο Μπρέιντεν. Όλα φαίνονταν τέλεια μέσα στην οικογένεια. Στην πραγματικότητα όμως δεν ήταν έτσι. Ο Τζος ήταν πολύ αυταρχικός και γύρω του έλεγαν ότι μιλούσε πάρα πολύ. Καθώς περνούσαν τα χρόνια, το ζευγάρι ερχόταν σε πολλές αντιπαραθέσεις. Η Σούζαν έλεγε συνέχεια στις φίλες της πως θα ήθελε να έβλεπε κάποιο συμβουλευτή για το γάμο τους, αλλά δεν το έκανε ποτέ. Σε μια επιστολή προς τους αγαπημένους της που έγραψε στις 28 Ιουνίου του 2008, η Σούζαν αποκάλυψε μια πολύ σκοτεινή πλευρά για τον σύζυγό της, εξηγώντας ότι δεν τον εμπιστεύεται πλέον. Προειδοποίησε πως αν της συμβεί κάτι, μπορεί να μην είναι ατύχημα, ακόμη και αν μοιάζει με ατύχημα. Στις 6 Δεκεμβρίου του 2009, η Σούζαν πήγε με τα παιδιά της στην εκκλησία. Αφού επέστρεψε, αποφάσισε να πάρει έναν υπνάκο, καθώς ήταν κουρασμένη από τη δουλειά. Ο Τζος είπε πως ήρθε, πήρε τα παιδιά και πήγαν να κάνουν έλκυθρο. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που κάποιος έξω από εκείνο το σπίτι είδε ξανά τη Σούζαν. Οι γονείς της Σούζαν δεν είχαν καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης. 3-4 μέρες μετά την εξαφάνιση, η αστυνομία θεώρησε πως πρέπει να είναι ανθρωποκτονία. Τότε ήταν που η μητέρα της κατάλαβε το τι πραγματικά συμβαίνει. Να σημειωθεί πως όταν ο Τσάρλι και ο Μπρέιντεν δεν αφήνονται στον παιδικό σταθμό, ειδοποιείται η αστυνομία. Η αστυνομία εισέβαλε στο σπίτι και ανακάλυψαν ότι δεν ήταν κανένας. Όταν μπήκαν, βρήκαν μια απόπειρα καθαρισμού του αίματος στο πάτωμα, κοντά σε ένα καναπέ. Υπήρχαν ανεμιστήρες να φυσούν για να στεγνώσει το αίμα. Η τσάντα της Σούζαν βρισκόταν στο σπίτι, μαζί με το πορτοφόλι της και τα κλειδιά της. Μερικές ώρες αργότερα, ο Τζος και τα παιδιά επέστρεψαν σπίτι. Ισχυρίζεται ότι ο Τζος πήρε τα παιδιά και ταξίδεψαν 25 μίλια μακριά για κάμπινγκ στην έρημο, κατά μήκος του μονοπατιού Pony Express. Κάτι που είναι περίεργο, λαμβάνοντας υπόψη τις χαμηλές θερμοκρασίες εκείνης της εποχής. Όταν τον ανέκρινε αστυνομία, ο Τζος είπε ανένδοτα πως δεν ξέρει που βρίσκεται. Σε ένα άλλο δωμάτιο όμως, ένας detective μίλησε με τον μικρό Τσάρλι. Είπε ότι η Σούζαν ήρθε μαζί του στο ταξίδι, αλλά δεν επέστρεψε. Όταν η αστυνομική ανέφερα στον Τζος ότι ο γιος του λέει πως η Σούζαν ήρθε μαζί του στο κάμπινγκ, το αρνήθηκε, λέγοντας ότι λέει ψέματα. Οι ερευνητές διεξήγαγαν έρευνα στην έρημο, αλλά δεν βρήκαν κανένα σημάδι της Σούζαν. Ωστόσο, υπήρχε ένα ορυχείο που βρισκόταν 30 μίλια μακριά, το οποίο φέρεται να περιπολίστηκε με βενζίνη και να πυρπολήθηκε. Αναφέρθηκε ότι ο Τζος είπε σε ένα συνάδελφό του σε μια προηγούμενη περίσταση ότι το καλύτερο μέρος για να πετάξει ένα πτώμα είναι κάτω από ένα φρεάτιο ορυχείου. Η ιστορία πρόκειται να πάρει μια μεγάλη τροπή, μια τροπή που δεν περιμένει κανένας. Η οικογένεια της Σούζαν παρακάλεσε το κράτος να μην επιτρέψει στον Τζος να έχει την επιμέλεια πάνω στα παιδιά του, αλλά το κράτος αρνήθηκε. Παρά το κίνητρο και τις έμεσες αποδείξεις, ο Τζος Πάουελς παρέμενε ελεύθερος, καθώς δεν είχαν πτώμα. Ο πατέρας του Τζος τώρα, ο Στίβεν Πάουελς, είναι μια εντελώς άλλη ιστορία. Στα επόμενα χρόνια μετά την εξαφάνιση της Σούζαν, διεξήγαγαν μια εκστρατεία δυσφήμισης εναντίον της, ισχυριζόμενη ότι έφυγε με έναν άλλον άντρα, απειλώντας να δώσουν στη δημοσιότητα τα ημερολόγια της. Το 2011 όμως, αποκαλύφθηκε η αλήθεια πίσω από τον Στίβεν Πάουελς, τον πατέρα του Τζος. Συνελήφθηκε και κατηγορήθηκε για ειδονοβλεψία και παιδική πορνογραφία. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τις αρχές έδειξαν ότι ο πατέρας του Τζος είχε μονή με τη Σούζαν και την ποθούσε συνεχώς. Ο ίδιος ομολόγησε την αγάπη του στη Σούζαν. Δεν έλαβε την απάντηση που περίμενε, καθώς η Σούζαν είπε πως είναι η νύφη του και τίποτα παραπάνω. Τα παιδιά έμειναν με τον άνθρωπο που ήταν ο πιο ύποπτος για την εξαφάνιση της μητέρας του και μαζί με τον πατέρα του, που αργότερα αποκαλύφθηκε τι άνθρωπος ήταν. Υπήρχαν ενδείξεις που έδειχναν τον σύζυγό της καθώς και την οικογένειά του και η αστυνομία γενικότερα δεν έκανε κάτι παραπάνω για να αποδείξει ότι όντως το έκανε ο Τζος. Μετά τη σύλληψη του Στίβεν, με τον οποίο ζούσαν και οι τρεις, ένα πολιτιακό δικαστήριο πήρε τα αγόρια μακριά και στη συνέχεια χορήγησε την προσωρινή επιμέλεια του Κόξ, ένα κέντρο για παιδιά.
Στον Τζόσεπ Ετράπη επίσκεψη, πράγμα που δεν έπρεπε να του δώσουν. Πάμε στις 5 Φεβρουαρίου 2012. Μια κοινωνική λειτουργός με όνομα Ελισάμπεθ Γκρίφιν, που προσβλήθηκε από το Τμήμα Κοινωνικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών, έφερε τον 7χρονο Τσάρλι και τον 5χρονο Μπρέιντεν σε μια επίσκεψη υπό επίβλεψη, για να δουν τον Τζος. Όταν τα παιδιά τρίξαν στον Τζος, αυτός τους είπε πως τους έχει μια έκπληξη, και τότε έκλεισε την πόρτα στα μούτρα της κοπέλας. Η κοπέλα τότε κάλεσε το 911 και είπε το και το. Με κοίταξε, μου έκλεισε στα μούτρα την πόρτα, χρειάζομαι βοήθεια και δεν γνωρίζω τι μπορεί να κάνει. Ο χειριστής που απάντησε το τηλέφωνο ήταν πολύ χαλαρός και ρωτούσε πράγματα που δεν έπρεπε να ρωτήσει, χάνοντας πολύτιμο χρόνο. Η κοπέλα έλεγε πως μπορούσε να μυρίσει βενζίνη, αλλά ο Τζος δεν την άφηνε να μπει στο σπίτι. Ρωτούσε πότε θα φτάσει αστυνομία, αλλά ο χειριστής συνέχισε να τις κάνει άσκοπες ερωτήσεις. Αφού η Γκρίφιν έκλεισε το τηλέφωνο, το σπίτι του Τζος τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο Τζος έβαλε φωτιά στο ίδιο του το σπίτι, σκοτώνοντας τον εαυτό του και τα δύο του παιδιά με έκρηξη αερίου. Λίγα λεπτά αφού πήρε τα παιδιά στο σπίτι και δεν άφησε την κοινωνική λειτουργό να μπει, το σπίτι εξεράγει. Μετά από μια σχετικά σύντομη έρευνα, αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι η έκρηξη είχε σχεδιαστεί σκόπιμα. Η επίσημη αιτία θανάτου για τον Τζος και τα δύο αγόρια προσδιορίστηκε ότι ήταν δηλητηρίαση από μονοξίδιο του άνθρακα. Όμως, ο ιατροδικαστής ανακάλυψε κάτι άλλο. Τα δύο παιδιά είχαν σημαντικά τραύματα στο κεφάλι και στο λαιμό. Ένα τσεκούρι βρέθηκε κοντά στο σώμα του Τζος και οι ερευνητές πιστεύουν ότι επιτέθηκε στα παιδιά με αυτό, πριν κατακλειστεί από καπνό και αναθυμιάσεις. Η έρευνα βρήκε επίσης δύο δοχεία βενζίνης 5 γαλονίων στην ιδιοκτησία, καθώς και στοιχεία ότι η βενζίνη είχε εξαπλωθεί μέσω του σπιτιού. Φίλοι και συγγενείς του Τζος είπαν στις αρχές ότι είχε επικοινωνήσει μαζί τους μέσω email λίγα λεπτά πριν από το περιστατικό για να τους αποχαιρετήσει. Η φωτιά και η φαινομενική έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που συγκλώνησε τα σπίτια των γειτόνων και έστελνε κομμάτια μόνος από εκείνο το σπίτι στα άλλα σπίτια των γειτόνων. Το αρχείο έδειξε ότι εκείνη τη μέρα είχε τραβήξει 7.000 δολάρια από τον τραπεζικό του λογαριασμό και είχε δωρήσει τα παιχνίδια και τα βιβλία των παιδιών του σε τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις την μέρα πριν το περιστατικό. Στις 11 Φεβρουαρίου 2013, ένα χρόνο μετά το συμβάν, ο μικρός αδερφός του Τζος αυτοκτόνησε, αφού πήδηξε από ένα 7-όροφο κτίριο. Να σημειωθεί πως στο αυτοκίνητο του αδερφού του Τζος είχαν βρεθεί μερικά κόκαλα. Οι ερευνητές μπορούσαν να καταλάβουν ότι είναι από άνθρωπο. Οι εξετάσεις όμως δεν μπορούσαν να συμπεράνουν ότι είναι τη Σούζαν, οπότε το αγνόησαν. Τον Ιούλιο του 2017, ο Στίβεν Πάουελ, ο πατέρας του Τζος, αποφυλακίστηκε με άδεια για καλή συμπεριφορά. Πέθανε από καρδιακό τον Ιούλιο του 2018. Η αστυνομία δεν βρήκε ποτέ κανένα στοιχείο ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με την εξαφάνιση της νύφης του. Σε αυτό το στάδιο όποιος συμμετείχε είναι νεκρός. Έτσι αυτό που πραγματικά συνέβη στη Σούζαν πέθανε μαζί τους. Η αστυνομία έκλεισε την υπόθεση για το τι συνέβη στη Σούζαν το 2013. Μέχρι και αν έχουμε κάποιες τρελές άκρες και καταφέρουμε να ανακαλύψουμε το τι συνέβη, η υπόθεση της Σούζαν θα παραμένει ένα μυστήριο. Αυτή ήταν η φοβερή ιστορία. Εάν σας άρεσε, πατήστε like, subscribe και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Τα λέμε την επόμενη φορά.